Μέθης έκανε άνω κάτω μία πτήση και εν τέλει συνελήφθη. Ο λόγος για μια Ολλανδή, η οποία υπό την εμπειρία αλκοόλ έκανε δύσκολη τη ζωή του πληρώματος και των συνεπιβατών της. Είναι ορισμένες φορές και από ορισμένες χώρες έρχονται κάποιοι οι οποίοι είναι χαρούμενοι που έρχονται για διακοπές. Προσφέρεται αλκοόλ στα αεροπλάνα και ίσως γι' αυτό το λόγο είναι μια από τις αιτίες, η χαρά. Για μένα είναι καλό να μην γίνονται αυτά, γιατί δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει είτε με τον οδηγό είτε με άλλους οδηγούς αν οδηγάνε αυτοί. Εντάξει, καλό είναι αυτό να υπάρχει μια τάξη απέναντι σε αυτό. Όλα συνέβησαν σε βραδινή πτήση από Γερμανία για Ηράκλειο. Η 50χρονη ξεκίνησε να πίνει από την αρχή της πτήσης και λίγο αργότερα άρχισε να φωνάζει και να πετά αντικείμενα προς πάσα κατεύθυνση, προκαλώντας αναστάτωση. Τουριστικός προορισμός είμαστε, λογικά να γίνονται και τέτοια. Λογικό είναι. Εντάξει, είναι στο high season όταν έρχονται οι πιο νεαροί, γίνονται τέτοια συχνά. Φυσικά και έχω ακούσει πολλά περιστατικά σε γι' αυτά. Πολλοί τουρίστες έρχονται κάθε χρόνο εδώ πέρα με αποτέλεσμα να θέλουν να πίνουν και να προκαλούν υλικές ζημιές σε πολλά πράγματα. Τα περιστατικά μέθη σε πτήσεις είναι συχνά σύμφωνα με ιδιοκτήτες ταξί, οι οποίοι πολλές φορές στο παρελθόν είχαν παραλάβει επιβάτες που βρίσκονταν υπό την επίρρεια αλκοόλ. Τύχει να πάρετε παρόλα αυτά κάποιον τουρίστα επιβάτη, ο οποίος ήταν υπό την επίρρεια μέθη? Πολλές φορές έχει τύχει, ναι. Πάρα πολλές φορές έχουν έρθει και άντρες και γυναίκες και οικογένειες μεθυσμένοι. Έχει τύχει. Πάρα πολλές φορές. Μετά από 29 χρόνια το έχω δει πολλές φορές. Πολλές φορές. Πάρα πολλές φορές. Αλλά τον εκαλμάρωμε. Η γυναίκα που τελικά κατέληξε με χειροπέδες δεν είναι η μόνη, καθώς τέτοια περιστατικά είναι συχνά τους καλοκαιρινούς μήνες.